Λοιπόν, εκλεκτή καλεσμένη σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία ήταν και μεταναστευτικής πολιτικής. Βέβαια. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Καλημέρα. Για την Πύλο, δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρουμε παραπάνω. Για το ίδιο το περιστατικό, όχι, είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν έχω εσωτερική κυβέρνηση. Δεν αυτά τώρα. Για σε το ίδιο το περιστατικό, δεν ξέρω. Για όλη την πολιτική γύρω από το μεταναστευτικό, ευχαριστώ να μιλήσουμε όσο θέλετε. Χρήστο Σπίτσης από το ΣΥΡΙΖΑ και η Κατερίνα Ιμπατζελή από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Για κάνε την ερώτηση, θέλω μια σκληρή ερώτηση. Σκληρή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε κάτι. Εδώ υπάρχει μια αναφορά από την τουρκική πλευρά, όπου λέει ότι στην Ελλάδα το ελληνικό λιμενικό έχει κάνει νεκροταφείο τη Μεσόγειο και η Ελλάδα πρέπει να παραπεμφθεί, λέει ο κ. Τσελίκο, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Τουρκία έχει ευθύνη από την κοινή δήλωση του 2016 να απαγορεύει παράνομες αναχωρήσεις από την Τουρκία, αν οι τουρκικές αρχές εφαρμόσουν καλύτερα τη συμφωνία που έχουν υπογράψει και επιτηρήσουμε καλύτερα τη Βόρεια Αφρική, θα σπάσουμε τα κυκλώματα λάθος διακινητών και με αποτέλεσμα να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές. Όταν ξεκινάνε καριδότσουφλα, είτε από την Τουρκία, είτε από τη Λιβύη, είτε από την Τινησί, ή από τη Σενεγάλη προς τα Κανάριους νήσους, είναι στατιστικά δεδομένο ότι θα έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη να έχει μια αμφίσιμη μεταναστευτική πολιτική, να επιβραβεύει τελικά αυτούς που μπαίνουν παράνομα, να υπάρχουν τα κυκλώματα λαθοδιακινητών και σε κάποιες περιπτώσεις και ΜΚΟ, οι οποίες κονομάνε, να το πω απλά, από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, από τη δικιά τους πλευρά, το καταλαβαίνω, ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ... Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, οι οποίοι ζουν δυστυχώς σε χώρες που δεν έχουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τις δημοκρατικές αξίες που έχουμε εμείς. Εδώ είναι η αντιπολίτευση... φυσιολογικό λοιπόν να θέλουν κάτι καλύτερο. Η αντιπολίτευση λέει, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει, ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ήταν το σώζουμε. Προφανώς δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτό. Ότι υπάρχουν οι ίδιες διαταγές. Θεωρείτε, υπήρχε πολιτική αποτροπής που μπορεί να έχει μέσα και το ενδεχόμενο να χαθούν ζωές από την πλευρά σας. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής ήταν το νούμερο ένα προτεραιότητα των αρχών και παραμένει το νούμερο ένα προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, ναι, η χώρα μας δεν έχει ανοιχτά σύνορα. Αποτρέπουμε, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, παράνομες εισόδους στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Πρακτικά πώς γίνεται αυτό? Ναι. Ποια είναι η διαφορά της αποτροπής από την απόθεση, από την παραπρόθεση? Για εξήγησέ μας τη διαφορά. Η οποία παραπρόθεση πρακτικά, ρε παιδί μου, την καταλάβω. Εγώ είμαι λιμενικός. Το Διεθνές Δίκαιο είναι αρκετά πολύπλοκο σε αυτά τα θέματα. Παραδείγματος χάρη, εμείς δεν κάνουμε παραπροθήσεις ως χώρα. Αλλά υπάρχουν δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου πρόσφατες, η υπόθεση υπέρ της Ισπανίας και η υπόθεση υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, που δικαιολογήσανε τις Ισπανικές και αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, που πήρανε κόσμο και τον σπρώξανε πίσω. Οι Ισπανοί προς το Μαρόκο και η Βόρεια Μακεδονία προς την Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς με την παρουσία του λιμενικού στη θάλασσα προλαβαίνουμε και δεν μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν υπάρχει επαφή. Αλλά επειδή είμαστε παρόντες όλο το βράδυ σε πάρα πολλά σημεία, με πάρα πολλά σκάφη του λιμενικού σώματος. Αλλάζουν δρόμο. Με μονάδες της αστυνομίας και του στρατού στο έδαφος, με κάμερες, με θερμικά, προλαβαίνουμε αυτά. Και πολλές φορές, η αλήθεια είναι, να το πούμε και αυτό, όχι, κάποιες φορές συνεργάζονται και οι τουρκικές αρχές και ενώ ενημερώνονται από εμάς, πάνε και του παίρνουν. Η ουσία είναι η εξής. Η Ευρώπη, το έχουμε πει πρώτη, πρέπει να έχει νόμους οδούς μετανάστευσης. Και ξέρετε, έχω κατηγορηθεί εγώ προσωπικά για συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με τρίτες χώρες για να υπάρξουν νόμιμοι. Εργατικό, οικονομικούς μετανάστες. Όχι μόνο αυτό όμως, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στις ανθρωπιστικές βίζα. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έδωσε τόσες άδειες σε 900 Αφγανούς να έρθουν στη χώρα μας. Αλλά ξεκάθαρα ένα πράγμα. Δεν γίνεται να επιτρέπουμε στα κυκλώματα λαθοδιακινητών που βγάζουν 5 εκατομμύρια δολάρια με κάθε καράβι και από ό,τι μαθαίνουμε, αυτό το καράβι που βούλιαξε έχει κάνει το ίδιο δρομολόγιο 18 φορές, λέει, τους προηγούμενους μήνες. Φανταστείτε 5 εκατομμύρια επί 18. Εδώ μιλάμε για τεράστια νούμερα. Ελάτε, κύριε Σπίτη. Και γι' αυτό όμως υπάρχει όλη πίεση προς τη χώρα μας. Θα κλείσω με αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση προς τη χώρα μας να αλλάξουμε πολιτική. Μάλιστα. Το ότι υπάρχουν ΜΚΟ που μας πιέζουν διαρκώς να σταματήσουμε να φυλάμε τα σύνορα είναι γιατί έχουμε χαλάσει την πιάτσα. Για να καταλάβω, κύριε Σπίτη, λέτε ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε λέει ότι κάνουμε αποτροπή και αναλαμβάνουμε και το ρίσκο να πεθάνουν άνθρωποι? Κύριε Στάθη, καταρχάς να πούμε ότι εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Μηταράκης πριν για δικαίωση της Βόρειας Μακεδονίας και της Ισπανίας, υπάρχουν και καταδίκες. Για επαναπροωθήσεις, λέτε. Ναι. Όχι της Ελλάδος. Της Ελλάδος, στο Φαρμακονήσι. Το Φαρμακονήσι, η απόφαση, άμα τη διαβάσετε, λέει ξεκάθαρα ότι δεν προκύπτει ότι αποτελούσε επαναπροώθηση. Άρα. Όχι, γιατί καταδικαστήκαμε? Καταδικαστήκαμε για κακό χειρισμό ενός ναυτικού ατυχήματος. Πέρασαμε με κόκκινο, μάλλον. Λοιπόν, για κακό χειρισμό καταδικαστήκαμε. Ναι, για κάποιο χειρισμό. Πνίγηκαν άνθρωποι όμως.
Άρα, γι' αυτό καταδικαστήκαμε. Ναι. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι αρκετά έχουμε διασυρθεί ως χώρα, είναι ότι δεν τηρούμε ένας λαός που η παράδοσή του είναι να είναι ένας προσφυγικός λαός. Ένας λαός που είναι μεταναστευτικός λαός. Ναι. Ένας λαός που του από την αρχαιότητα φημίζεται για τη φιλοξενία του και για τον πολιτισμό του. Που μας έχουν δώσει χαρητήρια μέχρι το 19 διαχρονικά. Έτσι, όλες οι χώρες, όλος ο πλανήτης. Ναι, ήταν επιτυχημένη η πολιτική το 2015-2019. Ακούστε, κύριε Στάθη. Εκ του αποτελέσματος, για τη Μόρια καταδικαστήκαμε προχτές. Ακούστε. Η πολιτική που ασκήθηκε από το 2015 μέχρι το 2019 σε μια χώρα η οποία ήταν τελείως απροετοίμαστη. Τελείως απροετοίμαστη για να δεχτεί τέτοιο κύμα προσφύγων. Mm-hmm. Γιατί τότε το πρόβλημα δεν ήταν το μεταναστευτικό, κυρίως ήταν το προσφυγικό. Με μηδενικές δομές. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαστε περήφανοι για πολλά πράγματα από αυτά. Ας πούμε για τη Μόρια δεν μπορεί να είσαι περήφανος. Είχε αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης. Ήθελαν την Ελλάδα να είναι μια χώρα υποδοχής και να μένουν στα νησιά για να μην επιτρέπεται να πάνε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για το 2015-2019. Η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση από το 2019 μέχρι το 2023. Mm-hmm. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες που πήρε? Γιατί το Συντηρητικό Κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, έχει και το σχετισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες αυτές? Συμφωνούμε για την πολιτική, αλλά δεύτερο, εδώ ουσιαστικά για να μείνουμε λίγο στο ναυάγιο. Να μείνουμε, ναι, υπενήσεστε. Γεωργία, το έχουμε αυτό. Έχω να πω. Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει πολιτική η οποία λέει ακόμα και αφήστε τους να πνιγούν? Δεν θέλω να το πιστεύω. Γιατί είναι βαριά κουβέντα τώρα και αυτό, ναι, το δεν λέω. Δεν θέλω να το πιστεύω όμως. Έχουμε δει μέσα στην προεκλογική περίοδο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να διατυπώνουν και επ' ευκαιρία αυτού του τραγικού δυστυχήματος να πνιγούν 500 άνθρωποι στα μπάρια ενός πλοίου και άλλοι 100 για τον κύριο Κρικέτο, στη θάλασσα. Βέβαια. Όταν λοιπόν ο κύριος Κρικέτος έχει διατυπώσει πάνω στην προεκλογική περίοδο τέτοιες απόψεις, ξέρετε, τις έχει διατυπώσει και στο κόμμα του. Υπάρχουν λοιπόν κατεύθυνση μέσα στη Νέα Δημοκρατία που είναι ακροδεξιάς, αν θέλετε, αντίληψη σε αυτά τα ζητήματα. Συγγνώμη, διακόπτω, αλλά παίρνετε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που διαγράφηκε αμέσως. Άρα, πώς η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί? Βγήκε από τα ψηφοδέλτια, δεν διαγράφηκε, όταν δεν μπορεί να βγει. Και όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε θέση. Ο Κατρούγκαλος δεν κατέβηκε, αλλά ήταν στο ποτέ, λέει, τυπικά δεν μπορεί να βγει. Δεν είναι σε θέση εκλογής όμως ο κ. Κρικέτος, έτσι. Δεν ανέχεται τέτοιες δηλώσεις. Ο κ. Κρικέτος όμως είναι για δεκαετίες στέλεχος και συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας και στην ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρουμε. Λέτε ότι αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, λέω ότι στη Νέα Δημοκρατία περιέχεται ομάδα τέτοιων απόψεων. Και πάμε λίγο στο δυστύχημα για να δούμε. Να. Έχουμε ανακολουθεί συνέχεια. Την πρώτη μέρα απλά έγινε ένα ναυάγιο. Τη δεύτερη μέρα έχει προσεγγίσει το λιμενικό. Την τρίτη είχαν ρίξει κάβους. Και να σας πω, μας λένε ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια, έτσι δεν είναι? Θα σας κάνω μια ερώτηση. Και ο κύριος Μηταράκης δεν ήταν ναυτιλίας, αλλά φαντάζομαι ότι γνωρίζει. Είναι δυνατόν ένα πλοίο που είναι στα διεθνή ύδατα, αλλά στο δικό μας χώρο ευθύνης, στον ελληνικό χώρο ευθύνης, να είναι σε διέλευση από αυτά τα χωρικά ύδατα, να μην έχει σημαία, να μην έχει όνομα το πλοίο, να είναι ένα αλλιευτικό πλοίο και πάνω να έχει εκατοντάδες πρόσφυγες και να μην του σταματάει κανείς να του κάνει έλεγχο. Δεν υπάρχουν αυτά που έχουμε ακούσει, κύριε Στάθη. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει το πλοίο για να σταματήσει, να το σταματήσουν οι ελληνικές αρχές να τους κάνουν έλεγχο? Είχαν να τα ξαναπώ. Να, κάνουν. Να τα ξαναπώ. Ελληνικές... Δεν έχει σημαία. Οι ελληνικές αρχές να τα ξαναπώ. Δεν έχει σημαία. Δεν έχει όνομα. Δεν έχει όνομα. Δεν έχει πομπό για να στέλνει το σήμα. Άρα λέει ότι δεν είχα, άρα λέτε δεν είχαμε δικαίωμα να του σταματήσουμε. Τι λέτε τώρα? Έλεγχο των λιμενικών αρχών εντός χωρικών υδάτων και εντός χωρικών υδάτων και στα διεθνή περιπτώσεις. Και στα διεθνή υδάτων. Υπάρχει το άρθρο 110 περί νεοψία στρατιωτικών πλοίων σε ειδικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μόνο πειρατική σημαία δεν είχε, κύριε Μηταράκη. Τώρα τι λέτε τώρα? Να κάνεις μια επιχείρηση διάσωσης.
Δηλαδή να στείλει το λιμενικό. Οι επιχειρήσει διάσωση καθορίζονται από τον κανονισμό 656. Ακριβώς. Το οποίο οφείλουμε να τηρούμε. Ακριβώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 656 και ορίζει, ζητάει συνδρομή τη σημαία. Και ακριβώς. Μόνο με άδεια τη σημαία. Όταν δεν υπάρχει, τότε είναι λέει ότι είναι πρόσβαση για να σώσει το πλοίο. Αυτό που λέτε δεν το λέει 656. Ωραία. 656 και καταλήγω. Εμείς θέλουμε πλήρη διαφάνεια. Πρέπει να πάρει το 110 τη Ούγκλου. Μην μιλάμε παράλληλα, σα παρακαλώ πολύ. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια. Οι μαρτυρίες των μεταναστών και των προσφύγων που διασώθηκαν και ήταν πάνω στο πλοίο δίνουν άλλες εκδοχές σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν. Μιλάνε ακόμα και για κάβο και προσπάθεια ρημούλκης. Άρα προσπαθήσαν να του σώσουν τότε. Προσπαθήσαν να του σώσουν, ναι. Εάν ρίξανε κάβο, προσπαθήσαν να του σώσουν. Προσπαθήσαν να του σώσουν, ναι. Προσπαθήσαν να του ρημουλκίσουν προς την Ιταλία. Τι προσπαθήσαν να κάνουν, ρωτάμε. Προς την Ιταλία είναι εκατοντάδες μιλιάδες. Δεύτερο. Το BBC αποκαλύπτει ότι για ώρες ήταν το πλοίο στο ίδιο σημείο. Το οποίο κάμερες, κάμερες με βάση το λιμενικό μας δεν ισχύει. Το λιμενικό λέει ότι είναι 30 ναυτικά μίλια, όχι 3,5. Το συγκεκριμένο πλοίο του λιμενικού έχει πάνω πόσες κάμερες, 10-15 ειδικές κάμερες ακριβίας. Πολλές. Και υπάρχει ή δεν υπάρχει, ήταν ανοιχτές. Ακούγεται ότι δεν έχει κάμερα. Είχε γίνει καταγραφή ή δεν είχε γίνει. Μεγάλη στη σελίδα χθες είπε ότι υπάρχει. Επίσημα ο εκπρόσωπος του λιμενικού είπε όχι. Λοιπόν, νομίζω εν τέλει, ας πούμε, ότι πρέπει να ρηχτεί φως τώρα όμως, τώρα, για να ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός τι στο καλό κάνουμε σαν χώρα εδώ και 4,5 χρόνια. Ελάτε, κυρία Παντζελή. Έχουμε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στα ύδατά μας, στα διεθνή ύδατα, με δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι ένα ατύχημα το οποίο έχει τους περισσότερους νεκρούς, το οποίο έχει συμβεί καταρχήν στη Μεσόγειο, για να μην μπω σε άλλο επίπεδο, και προφανώς θα προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο της διεθνούς πολιτικής κοινής όσο της ευρωπαϊκής, και θα πρέπει εμείς να ενσκύψουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Το ότι η Τουρκία ασχολείται με αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα, προφανώς θα το κάνει, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διεκδικήσει επιπλέον πόρους χρηματοδοτήσεις και θα διασφαλίσει την λανθασμένη μέχρι τώρα και προβοκατόρικη μεταναστευτική προσφυγική πολιτική, την οποία ασκεί εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν πρώτιστο για εμάς είναι ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να περιμένουμε τους ελέγχους της έρευνας που γίνονται τόσο από ευρωπαϊκής πλευράς, διεθνών οργανισμών, αλλά και εθνικών αρμόδιων αρχών. Προφανώς θα εκφράσουμε το αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι σε όλες τις οικογένειες που χάθηκαν από τις χώρες που ερχόντουσαν προς μετανάστευση ή προσφυγικής κίνησης. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το κάνουμε ζήτημα εθνικής και εκλογικής διαμάχης. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι και κανένας δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να θέτει ερωτήματα ή να προαναγγέλει απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία αναζητούν αν αυτό ήταν εντολή προς βήθηση, εάν δεν δόθηκε η συγκεκριμένη... Να μην ρωτάει, πιστεύετε δηλαδή, ότι μπορεί να δοθεί εντολή προς βήθηση? Ποτέ δεν πρέπει να τεθεί τέτοιοι προβληματισμοί έμεσα ή άμεσα στον πολιτικό διάλογο, διότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Το αίσθημα αλληλεγγύης νομίζω ότι πρέπει να είναι απέναντι σε όλους. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να μας προβληματίσει και να είναι και εθνική αντιμετώπιση, ότι ευτυχώς ή δυστυχώς αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα συνέβη σε μία περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής και κυρίως του Δουβλίνου 3, το οποίο στην ουσία δεν κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές, ενισχύει μεν τον μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά δεν κάνει τον καταμερισμό των μεταναστών σε άλλες χώρες με υποχρεωτικό ρυθμό. Κύριε Καμπουρέκη, να καταλήξουμε, παιδιά, συγγνώμη. Για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Μηταράκης. Κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για όλα τα θέματα του Δουβλίνου
Πέρα του, μιας, μετά τις εκλογές. Εννοείται. Μετά τις εκλογές. Για να απαντήσεις στο κόκκινο Περακιστό, μου κάνει μια άλλη διάσταση. Νομίζω είναι... Ένα λεπτό. Το Δουβλίνο 3, αν μου επιτρέψετε να πω, το Δουβλίνο 3 φέρει την πλήρη ευθύνη και χαρτογραφεί τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού τα τελευταία χρόνια. Εάν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπήρχαν, πιθανά θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει και τις χώρες εξόδου των μεταναστών. Γιατί το είπε η κυρία Μπατζελή, αλλά δεν το άγγιξα στη συνέχεια. Και σχετίζεται με την Τουρκία. Ξέρετε ότι για δεκαετίες τώρα γίνεται ένας αγώνας από την Τουρκία να ακυρώσει τις ζώνες ευθύνης της χώρας μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έρευνα και διάσωση, λέτε. Ακριβώς. Που σημαίνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Αν ένα τέτοιο αλλιευτικό με 700 άτομα, χωρίς σημαία, χωρίς πομπό για το στίγμα του, όπως ήταν αυτό που πνίξανε, ας πούμε, εκεί πέρα τους ανθρώπους λεδρού, διακινητές, ήταν ανατολικά της Ρόδου, ήταν νότια της Ήμης, ήταν ανατολικά της Κρήτης. Δεν θα το σταματούσε το λιμενικό όμως, γιατί θα ήταν στα διεθνή ύδατα. Ρωτάω, γιατί αυτά είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα, εθνικά ευαίσθητα Μάλιστα. ζητήματα. Λοιπόν, ήθελα μια απάντηση. Είναι τραγικό το δυστύχημα, είναι τραγικό ότι είχαμε τόσες απώλειες ανθρώπινων ζώων. Είναι κρίμα ότι έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, θα το συμφωνήσω μαζί σας, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη η διαχείριση. Γιατί το ανακατεύεται αυτό το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το περιμένετε. Αυτό το λιμενικό έχει μία διάρκεια. Η δική σας ήταν η κυβέρνηση. Μία διάρκεια. Θα επαναφέρετε την ευθύνη όπως με τα θέματα της εξεταστικής επιτροπής στον ίδιο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τα ζητήματα αυτό του ζήτηματο. Πρέπει να προσέξουμε. Να μην ξαναβρεθούμε στο μάτι καλημέρα. Του χρόνου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε όλους. Επανερχόμαστε.